θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα στην επαρχιακή οδό Χρυσούπολης Κεραμωτής. Σοκ στην τοπική κοινωνία του Δήμου Νέστου. Και είδα η τροχαία εδώ, η αστυνομία έκλεισε το δρόμο και είδα τα αυτοκίνητα, αλλά πάει στ' άλλο. Πιο συγκεκριμένα το πρωί της 3ης 30 Μαρτίου 2021 και ώρα 10 το πρωί στην επαρχιακή οδό Χρυσούπολης Κεραμωτής έλαβε χώρα τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή 5 οχημάτων. Το πώς έγινε δεν είδα. Ερχόμουν προς Χρυσούπολη και είδα η τροχαία εδώ, η αστυνομία έκλεισε το δρόμο και είδα τα αυτοκίνητα, αλλά πάει στ' άλλο. Δηλαδή τα τραβήξαν τώρα, έτσι. Ένα πάνε στ' άλλο, άκουσα για έναν κύριο ότι έμεινε επί τόπου. Οι άλλοι χτυπήσαν, εντάξει, δηλαδή δεν είναι... Έγινε μια καραμπόλα. Τώρα το πώς έγινε καραμπόλα, φρενάρισμα δεν υπάρχει, όπως βλέπετε κι εσείς. Δεν μπορώ κι εγώ να το εξηγήσω τι έγινε εδώ πέρα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Τον κύριο που έχει πεθάνει, που ήταν... Είναι συγχωριανός μου. Ηλικία περίπου? 81 χρονών. 81. Ναι. Καλός άνθρωπος, δηλαδή πραγματικά θερμά σε γεννητήριο. Ανθρωπάκι. Ψυχούλα. Φίλος, χωριανός, άνθρωπο που δεν πείραξε. Είχαμε καλές φιλίες, συγχωριανοί. Μια χαρά άνθρωπος ήταν τώρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι από εδώ και πέρα αυτό που ευφιστούν οι αρμόδιοι φορείς είναι ότι για τον επαρχιακό δρόμο Χρυσούπολης Κεραμωτής πρέπει να υπάρξουν ακόμα μεγαλύτερα μέτρα της τροχιάς για να αποφεύγονται παρόμοια τέτοια τραγικά συμβάντα. Από ό,τι έμαθα, ένας πήγε να στρέψει, καρφώθηκε ο θειός μας, χτυπήσαν γιατί έχει και κόκκινο χρώμα. Στην ευθεία ήταν κόκκινο. Ήρθε ο άλλος από πίσω και έγινε ό,τι έγινε. Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός ενός άνδρα 81 ετών, η μεδαπού οδηγού και ο τραυματισμός 4 ακόμη ατόμων, 3 οδηγών και ενός επιβάτη στα οχήματα. Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Νέστου.